θα σας δείξω πώς δημιούργησα αυτό το Voodoo Lady Look. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσουμε από τα ράματα. Μετράω την περιοχή για την οποία με ενδιαφέρει να φτιάξω το ράμα και τοποθετώ δύο παράλληλες χαρτοτενίες στο ίδιο μήκος. Αυτό το επαναλαμβάνω τρεις φορές έτσι ώστε η χαρτοτενία να είναι αρκετά χοντρή. Στη συνέχεια, καλύπτω τις χαρτοτενίες με υγρό λάτεξ, μία λεπτή στρώση. Εδώ χρησιμοποιώ το υγρό λάτεξ της Κριολάν. Στη συνέχεια καλύπτω τη στρώση με το λάτεξ με ένα πολύ λεπτό χαρτομάντιλο. Αυτό το επαναλαμβάνω και στις δύο ταινίες περίπου δύο φορές. Στεγνώνω και ξεκολλάω τη μισή χαρτοτενία. Ύστερα κολλάω μισή χαρτοτενία πάνω και μισή χαρτοτενία κάτω για να δημιουργήσω ένα μικρό πτερύγιο. Ύστερα καλύπτω αυτό το πτερύγιο με λάτεξ, χαρτομάντιλο και στη συνέχεια άλλη μία στρώση λάτεξ. Εδώ πέρα με βλέπετε να το πουδράρω έτσι ώστε να μην κολλάει με τον εαυτό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιώ ένα διαβήτη ή οποιοδήποτε μυτερό αντικείμενο, αργότερα να φανταστείτε χρησιμοποίησα ψαλιδάκι, έτσι ώστε να μπορέσω να περάσω το σκηνί για να μοιάζει περισσότερο με ρεαλιστικά ράματα. Αυτό το επαναλαμβάνω σχεδόν μέχρι το τέλος της χαρτοτενίας, όπως θα δείτε, έτσι ώστε να δημιουργήσω ένα τέτοιο αποτέλεσμα στο κομμάτι. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι του ματιού. Επαναλαμβάνω όλα τα προηγούμενα βήματα, χαρτοτενία, λάτεξ, χαρτομάντιλο, απλά σε ένα τετράγωνο σχήμα και το πουδράρω. Εδώ έχασα το κομμάτι που το έκοψα σε κύκλο, αλλά με βλέπετε να το μαρκάρω έτσι ώστε να βρω την τρύπα που θέλω για να βλέπω. Την κόβω σε σχήμα Χ. Τέλος περνάω ράματα στο σχήμα Χ και προχωράμε στην καρδιά. Σχεδιάζω λοιπόν την καρδιά της κούκλας Βουντού σε μία ροζ τσόχα, έτσι ώστε να έχει αυτό το ροζ σχετικά ρεαλιστικό χρώμα. Ύστερα την κόβω στο σχήμα και κάνω μερικές τρυπούλες περιμετρικά. Από αυτές τις τρυπούλες θα περάσω αργότερα το σπάγκο μου για να μοιάζει και αυτή ραμμένη. Πάμε λοιπόν στο φόρεμα. Εδώ πέρα βλέπετε το αγόρι μου που με βοηθάει να τυλίξω μία λινάτσα γύρω μου, την οποία ύστερα σταθεροποιώ στη μέση μου με ένα σκηνί από κουρτίνα και ένα έξτρα σκηνάκι έτσι ώστε να φτάνει να γυρίσει γύρω από τη μέση μου. Το δένω σε μία μορφή τσαπατσούλι κουφιόγκου και στη συνέχεια βάζω δύο βελόνες έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτό το βουντού ραμμένο look. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν κάπως έτσι. Και τώρα περνάμε στο μακιγιάζ. Ξεκινάω με το You Better Work Primer της Essence και το τοποθετώ στο πόδι μου όπου θα μπει και το πρώτο ράμα έτσι ώστε να το προετοιμάσω για όλο το make-up. Μετράω το ράμα και με το υγρό λάτεξ της Κριολάν το τοποθετώ με ένα σφουγγαράκι. Ύστερα το σταθεροποιώ στη θέση του, χρησιμοποιώντας χαρτομάντιλα, όπως κάναμε και με τις χαρτοτενίες. Με το Fresh and Fit Awake Makeup της Essence και το Stay Matte But Not Flat της NYX, καλύπτω το πόδι μου με ένα σκούρο και από πάνω με ένα ανοιχτό χρώμα και στη συνέχεια το σταθεροποιώ με Baby Powder. Με το Honolulu Bronzer της W7, δημιουργώ κάποιους τυχαίους λεκέδες στο πόδι μου, έτσι ώστε να μοιάζει βρώμικο και ταλαιπωρημένο. Στη συνέχεια, με το μαύρο SFX Cream Color από την NYX, γεμίζω το κενό που βρίσκεται ανάμεσα στα ράματα, έτσι ώστε να δίνω την αίσθηση του βάθους. Σετάρω το χρώμα με τη μαύρη σκιά Soul από την Essence και δημιουργώ και κάποιους ακανόνιστους λεκέδες πάνω στο πόδι μου. Και πάμε τώρα στο πρόσωπο. Με τη Skin Moisture Crema από την Bioten, ενυδατώνω πρόσωπο και λαιμό και το προετοιμάζω για τα ράματα. Ύστερα, βάφω το κενό που θα υπάρχει ανάμεσα στα ράματα του λαιμού μου με το μαύρο SFX Cream Color. Σετάρω όλο το μαύρο χρώμα με τη μαύρη σκιά από την Essence και ξεκινάω να τοποθετώ το λάτεξ. Κολλάω το κομμάτι του λαιμού και το σταθεροποιώ με πολλές στρώσεις από λάτεξ και χαρτομάντιλο. Περίπου 3 έκανα πάνω και κάτω. Μέχρι να στεγνώσει το κομμάτι του λαιμού, πάμε στο πρόσωπο. Τοποθετώ χαρτοτενία έτσι ώστε να καλύψω τη μύτη μου και να δώσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει. Και αφού τη σταθεροποιήσω, μετράω το κομμάτι του στόματος. Μόλις είμαι ικανοποιημένη με τη θέση που επέλεξα, τοποθετώ λάτεξ και μαύρο cream color και ύστερα σταθεροποιώ το στόμα με πολλές στρώσεις από λάτεξ και χαρτομάντιλο. Ύστερα περνάω στο μάτι.
Τοποθετώ χαρτοτενία στην ευαίσθητη περιοχή κάτω από το μάτι και μετράω το κομμάτι έτσι ώστε να με ικανοποιεί η θέση του. Καλύπτω το φρύδι μου με 2 στρώσεις κόλλας, 1 στρώση πούδρας και μερική χαρτοτενία για να το προστατέψω από το λάτεξ. Στη συνέχεια τοποθετώ το λάτεξ περιμετρικά του και σταθεροποιώ το κομμάτι του ματιού επάνω του. Βάφρω με μαύρη σκιά το κενό του ματιού και στη συνέχεια με λάτεξ και χαρτομάντιλο κολλάω καλύτερα το κομμάτι στο μέτωπό μου. Λοιπόν, το επόμενο μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, κόβω με ένα μικρό ψαλιδάκι τη χαρτοτενία που βρίσκεται κάτω από το μάτι μου. Ύστερα τοποθετώ λάτεξ και χαρτομάντιλο για να δώσω παντού την ίδια υφή. Ώσπου να στεγνώσει όλη αυτή η μάσκα, προχωράω στο κομμάτι του χεριού στο οποίο εφαρμόζω ακριβώς την ίδια τεχνική με το πόδι. Λάτεξ, κομμάτι, χαρτομάντιλα, μέχρι να μου δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Περνάω πάλι στο πρόσωπο όπου πουδράρω όλο το λάτεξ για να μην γυαλίζει με baby powder και ύστερα βάφω περιμετρικά του προσώπου μου αλλά και το λαιμό μου με το Stay Matte But Not Flat. Αναμειγνύω το ανοιχτό και το σκούρο foundation μαζί, έτσι ώστε να δώσω ένα πιο φωτεινό αποτέλεσμα στο κεντρικό σημείο της μάσκας. Σετάρω περιμετρικά με το bronzer από την W7 για να είναι πιο σκούρο. Με το μολύβι Twist & Shape από την W7 γεμίζω το φρύδι μου και ύστερα με το κόκκινο Colorful Blush από τα Sephora στην απόχρωση Oh My Gosh δημιουργώ ένα κόκκινο σχήμα γύρω από το μάτι μου. Περνάω πάλι στα ράματα, λερώνοντας ακανόνιστα γύρω τους με το Cream Color από την NYX και στη συνέχεια βάφω την περιοχή γύρω από τα ράματα που βρίσκεται κοντά στα μαλλιά μου. Βάζω και τα 2 foundation στο λαιμό μου και αφού τα μπλεντάρω, παίρνω την παλετίτσα Mega Glow από την Technique και βάζω το σκουρότερο highlighter σε κάποιες περιοχές έτσι ώστε να λάμπουν και σε κάποιες άλλες σαν λεκέδες. Στη συνέχεια, με 2 στρώσεις λάτεξ, σταθεροποιώ την καρδιά από τσόχα πάνω στο θώρακά μου. Με την παλέτα Flawless 4 από τη Makeup Revolution, λερώνω λιγάκι το κέντρο της καρδιάς, αλλά και περιμετρικά της καρδιάς, έτσι ώστε να δώσω την αίσθηση του λεκιασμένου, αλλά και την αίσθηση του βάθους. Με τις ίδιες καφέ αποχρώσεις, δημιουργώ κάποιες γραμμές πάνω στο θώρακά μου, έτσι ώστε να δώσω την αίσθηση του υφάσματος. Αφού τις μπλεντάρω, χρησιμοποιώ το λευκό eyeliner pen από την Essence, έτσι ώστε να συνεχίσω να κάνω τις γραμμές λίγο πιο έντονες, αλλά στη συνέχεια να τις ξαναμπλεντάρω. Προσπαθώ να αντιγράψω την υφή ενός υφάσματος. Επαναλαμβάνω τα ίδια βήματα στα χέρια και στα πόδια μου και ύστερα με την παλέτα Trendsetter από την Technique κάνω κάποιους πράσινους λεκέδες, έτσι ώστε το χέρι μου να φαίνεται λίγο πιο βρώμικο. Εδώ με βλέπετε να σταθεροποιώ με λάτεξ ένα φιόγκο από σπάγκο στα σημεία ένωσης της ταινίας. Ύστερα περνάω μία παραμάνα στην καρδιά από τσόχα. Περνάμε τώρα στο αριστερό μου χέρι, το οποίο κάλυψα σχεδόν ολοκληρωτικά μέχρι τον αγκώνα με το SFX Cream Color και ύστερα το σέταρα με τη μαύρη σκιά Sol από την Essence. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου μέρος που σηματοδοτεί και τη λήξη του tutorial. Ψεύτικο αίμα. Αυτό κυριολεκτικά το τοποθέτησα παντού γύρω από τα ράματα, στο κέντρο της καρδιάς, γύρω από την καρδιά, στο χέρι, στο πόδι, στο λαιμό μου, κυριολεκτικά παντού. Εδώ να σας πω πως αφού φόρεσα το φόρεμα, τοποθέτησα μαύρη σκιά στο στήθος μου αλλά και στα χέρια μου για να δώσω την αίσθηση του βάθους. Αυτό λοιπόν ήταν το tutorial για τη Voodoo Lady. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα άτομα που με βοήθησαν να κάνω αυτό το όνειρο πραγματικότητα σε ένα πολύ μικρό μάλιστα χρονικό διάστημα. Γεια σας!